Ο Νίκος Σταματήλος είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε. Καλή σας μέρα, κύριε. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, γιατί κάτι έπιασα στο τέλος την κουβέντα σας. Όχι, λέω ότι... Λέμε για το στόπι στις μεταγραφές του Ολυμπιακού, ναι. Το ανακοίνωσε, ρε παιδί μου, με μια αγανάκτηση. Ότι δεν πάει άλλο, όχι άλλες μεταγραφές. Δεν διέκρινα τέτοιο πράγμα. Τι είναι? Αγανάκτηση, αυτή την αγανάκτηση που λες. Δεν το διέκρινα, αυτό λέω. Ναι. Τι διέκρινες δηλαδή? Και δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά δηλαδή. Έλα. Τι διέκρινες δηλαδή σε αυτή την ανακοίνωση? Ενημέρωση. Ναι. Ενημέρωση με βάση τα δεδομένα της στιγμής. Και όχι της στιγμής και των προηγούμενων ημερών, και για τον Γκαστόν Ερνάντες και για τον Άντονιτς. Αυτό διέκρινα. Μα δεν είναι, εγώ δεν διάβασα παντού, γιατί προφανώς υπήρξαν και διαρροές. Κείμενα, ναι. Και επιχειρηματολογίας ότι δεν είναι δυνατόν το Γενάρη να κάνεις 10 μεταγραφές. Δεν είναι δυνατόν. Έκανε 7, στις 7 έχει φτάσει ο Ολυμπιακός. Γιατί έχω χάσει και το μέτρημα, έχω μπερδευτεί. Ο Ολυμπιακός, ναι. Και εγώ, επειδή πήρε πολλούς για Γενάρη μήνα, ναι. Αν τα δεδομένα ήταν διαφορετικά, θα έκανε και τον Γκαστόν Ερνάντες και του Ράντονιτς. Και τι εννοώ διαφορετικά? Να μην άλλαζαν κάθε λίγο και λιγάκι τη θέση τους στην Σαν Λορέντζο, και επίσης να μην ήθελε η Τωρίνο για ένα παίχτη που δεν είναι βασικός να βγάλει και κέρδος. Δηλαδή σου λέει ο Ολυμπιακός, τον πήρες στο 1,5 και ζητάς τώρα 2,5 από μένα, δηλαδή αν ήταν βασικός τι θα ζητάγες? Ναι. Δηλαδή ήταν διαφωνία στο οικονομικό. Ο Ολυμπιακός ήθελε να τις κάνει και τις δύο τις μεταγραφές. Άλλαξαν τα δεδομένα εκεί που φαίνονταν να υπάρχει συμφωνία και για τους δύο, τουλάχιστον με τις πληροφορίες που είχαμε από Αργεντινή και από Σερβία. Γιατί οι Σέρβοι τον είχαν δει στα Ερυθρόλευκα τον Ράντονις. Άλλαξαν τα δεδομένα από τις ομάδες τους. Είσαι ο Ολυμπιακός, τέρμα, δεν κάνω άλλες μεταγραφές. Ναι. Αυτό ήταν. Ωραία. Τώρα λοιπόν που δεν κάνει άλλες μεταγραφές, είμαστε σίγουροι γι' αυτό, καταρχάς? Όχι, δεν βάζω το χέρι στη φωτιά, λέει. Α. Όχι, δεν το βάζω. Όχι. Τι από ψέματα. Ναι. Okay. Όλο το σεβασμό στους ανθρώπους του Ολυμπιακού για αυτό που λένε, για το τέλος της μεταγραφής. Εγώ πιστεύω ότι αν βρεθεί μια εξαιρετική περίπτωση, δεν θα πούνε όχι. Λοιπόν, Ζέλσον. Ναι. Τσικίνιο, ναι. Κάρμο, ναι. Ναβάρο, ναι. Όρτα, ναι. 5, Αμπέι 6, Καμαρά, Γιακούς, Γκερνάγκελ, Μπουχαλάκη, Καμαρά, πέπε. Αυτή είναι. Τι ψάχνεις, τι είναι αυτά? Αυτή είναι 6. Μου λέει κάτι ιστορικά ονόματα. Γκερνάγκελ, Μπουχαλάκη. Κοιτάω τις... Τα παράδοσε. Τα παράδοσε, ναι. Ναι. Αυτή είναι 6, ναι. Άκουσα για Ζιγκερνάγκελ και Ονιεκούρου και... Έχει κι άλλα ωραία νόματα μέσα. Δεν θέλω τώρα, δεν έχουμε χρόνο. 6. Μάλιστα. Ωραία. Να την κάνω την ερώτηση. Να την κάνεις. Ποιος 3 από τους 6 θα δηλώσει στην Ευρώπη? Τον Κάρμο. Ναι. Τον Ζέλσον. Τον Ζέλσον. Και έναν από τα χαφ. Τον Όρτα ή τον Τζικίνιο. Τον Όρτα. Τον Όρτα. Ή τον Τζικίνιο. Μάλιστα. Σε κάλυψα. Άρα Σεντερφόρ, Ελκαμπή και... Και Γιώβετιτς. Γιώβετιτς. Γιώβετιτς είναι. Είναι. Αφού μπήκε και χθες και άμα δεν κόλλε, δεν είναι εκείνη. Άλλο λέω, θα πάει Παρτιζάν. Όχι, δεν θα πάει. 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 Πολλά ακούγονται. Και για τον Καμαρά ακούγεται από την Τουρκία. Αυτός μπορεί να πάει. Μπορεί να πάει υπό την έννοια ότι... Θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός πήρε 2 κεντρικά χαφ. Θα μου πεις για την Ευρώπη... Έναν μπορεί να δηλώσει, Μαξ. Ναι, ήθελε όμως και 2, Με τον Καμαρά και τον Έσε δεν είχε άλλο. Και τον Αλεξανδρόπουλο είχε μόνο αλλαγή. Εντάξει, ο Καρβάλιο είναι δηλωμένος, δεν θυμάμαι. Καρβάλιο πρέπει να είναι. Ναι. Εντάξει, ρε παιδί μου, ναι, θα έχει τώρα. Έτσι κι αλλιώς. Εκτός αν υποθέσει κάποιος ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει μη τελικό ή τελικό. Μιλάμε για 2, για 4 μάτς. Okay. Όταν έχεις 3-4 κεντρικά χάφ για 2 θέσεις, εντάξει. Τα βολεύεις. Δηλαδή όπως τα βόλεψε μέχρι τώρα. Θα φύγει ο Καμαρά, δεν θα φύγει κάποιος άλλος. Α, και ο Ιμπόρα εκεί θα μείνει. Ναι, λέω. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ακόμα και να φύγει ο Καμαρά, θα μπει ο Όρτα. Έτσι κι αλλιώς θα μπει ένας. Άρα, ό,τι είχε μέχρι τώρα θα το έχει. Ναι. Το πρόβλημα είναι στα στόπερ. Διαφορετικό να έχει και τον Όρτα και διαφορετικό είναι να έχεις. Σωστά, σωστά. Σωστά. Άσε να έρθει η πρόταση από Τουρκία. Ναι. Γιατί οι Τούρκοι τώρα με εξαίρεση τον Τερίμ.
δεν λες ότι έχουν και μεγάλη επιτυχία σε αυτά που γράφουν για τις μεταγραφές των ελληνικών ομάδων. Αλήθεια είναι, αλλά επίσης. Δηλαδή μέχρι χθες μονίμως βασικός, χθες ούτε αποστολή. Ή μονίμως βασικός ή στον πάγκο, πάντα στην αποστολή. Πόσα είναι τα μάτς που έχει κάτι στον πάγκο φέτος ο Καμαρά? Με Άρη, με Παναθηναϊκό, στη Λεωφόρο. Τα τελευταία μάτς ο Καρβαλιάλ τον άφησε εκτός, γιατί οι εμφανίσεις του δεν ήταν αυτές που λες ότι χτυπάει πόρτα εντεκαρδάς. Ναι, ρε παιδί μου, και γιατί είχε πάρα πολλά συνεχόμενα παιχνίδια. Και κάποιες στιγμές δεν μπορεί να τα παίζει ένας όλα. Όχι, δεν μπορεί να τα παίζει ένας όλα, αλλά. Με αυτή τη λογική, στην εποχή Καρβαλιάλ θα βρούμε και δύο μάτς που έσαι δεν ήταν βασικός. Τι, δεν υπολογίζει τον έσαι? Δεν είναι. Τον έσαι δεν γίνεται. Αυτό λέω. Πράγματα, γιατί ο έσαι είναι ένας στην θέση του. Ναι. Καταλαβες. Ενώ τώρα για τον Καμαρά ήθελα να δει και τους καινούριους. Εγώ δεν σου λέω ότι θα μείνει 100% Καμαρά. Ναι. Απλά η χθεσινή απόφαση του Καρβαλιάλ δεν είναι δεδομένο. Όχι, δεν είναι δεδομένο. Αλλά δείχνει ότι στην ιεραρχία είναι πάρα πολύ πίσω. Αυτό λέω. Τώρα γιατί να μην ξεκουραστεί? Μα. Αφού έχει επιλογές. Και στο επόμενο μάτς πάλι θα ξεκουραστεί. Πρέπει να παίξει ο Τσικίνο καλύτερα. Αν ξεκουραστεί στο επόμενο μάτς που είναι με τον Παναθηναϊκό, το συζητάμε στην Ελλάδα. Εντάξει, έχει τραβήξει μεγάλη ενφορά. Βέβαια, τέλος πάντων, είναι τελευταίες μέρες, παιδιά, των μεταγραφών. Σε δύο μέρες θα ξέρουμε. Τετάρτη ή βραδάκι θα ξέρουμε τι έχει γίνει. Ωραία, τώρα τι είδες θες? Τον Ολυμπιακό να παίρνει τους τρεις βαθμούς και να προβληματίζει. Γιατί δεν ήταν εμφάνιση απέναντι στον ΠΑΣ που λες ότι έστειλε μήνυμα εδώ είμαι, νίκησα άνετα. Θα μου πεις τριάνα ρε φίλε και δοκάρι. Ναι, οκ, τριάνα και δοκάρι, αν θέλει κάποιος να κρατήσει μόνο το σκορ. Αλλά και στο πρώτο ημίχρονο 0-0 με λίγες καλές στιγμές, δηλαδή έχει το τέταρτο του Φορτούνη και τις δύο φάσεις με τον Μασούρα. Τη στιγμή που και ο Σόρια μία φάση έχει όλη και ο Πάς έχει μία με το Σόρια και υποχρεώνησε ωραία επέμβαση του Μασχαλάκη. Και από εκεί και πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο κάνει το 2-0 και λες ηρεμήσαμε. Ξεκουράζει παίχτες ο Καρβαλιάλ μετά το 2-0 και βλέπουμε τον Οσέι να κάνει προμενάδα στον αγωνιστικό χώρο. Έκανε κούρσα 50 μέτρα και δεν βρέθηκε ένας να του κάνει ένα φάουλ του άνθρωπου. Για να φτάσουμε στο πέναλτι. Αλήθειες. Ρε πρώτε βοηθέ. Τι offside σήκωσες ρε πρώτε βοηθέ? Καλά στο το άσπρα η μεν, κόκκινη δε. Ρε πρώτε βοηθέ. Δεν θυμάμαι και ποιος άνθρωπος ήταν τέλος πάντων. Φωτόπουλος νομίζω. Ναι, ας τη φάση. Ναι. Έτσι καλώς θα ελεγχθεί. Τι το σηκώνεις εκεί? Δεν βλέπεις με ένα μήτρο πίσω. Δύο τον καλύπτουν. Ναι. Θα μου πεις και στην Κεσαριανή τα ίδια γινόταν με τις γραμμές. Εντάξει, αν ήταν ο Βαρίστας στην Κεσαριανή μπορεί να βγάζαν και το Μασούρα offside που κάνει την πάσα. Ναι. Τι να σου πω, πάντως χθες μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό. Το βλέπα εδώ με τον Κώστα, με τον Μιάο το. Και μου λέει, τι έχει σηκώσει? Λέω, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει σηκώσει, ξέρω εγώ, ότι έχει το γιονιάς. Τι να σου πω. Το τι σήκωσε εκείνη την ώρα, ο Θεός και η ψυχή του. Απλά το θέμα είναι ότι κάποιοι παίχτες που περιμένεις να σε βοηθήσουν, καταρχάς, να πούμε λίγο και τα θετικά, ο Ναβάρο και γκολ έβαλε και το δοκάρι είχε με πολύ ωραίο πλασέ. Για μένα ο Μασούρας ήταν ο καλύτερος του γηπέδου. Συμφωνούμε. Και ξανά, συμπληρώνω εγώ. Δεν σε άκουσα. Ξανά λέω, συμπληρώνω εγώ. Ναι, εντάξει. Ξανά. Και ο Φορτούνης με τα πάνω του και τα κάτω του έλειψε πολύ ο Ροντινέη από τα πλάγια. Κυρίως, ξέρεις, ο Κίνη δεν μπορεί να κάνει αυτά που κάνει ο Ροντινέη στο γήπεδο, το ξέρουμε άλλωστε. Και νομίζω ότι περιμένει πολλά περισσότερα από τον Ζέλσον Μαρτίνς, αλλά υπάρχει πάντα το δεδομένο ότι είχε να παίξει μπάλα αρκετό καιρό. Σε αντίθεση με το προηγούμενο μάτς που είπαμε ότι όπα. Σιγά σιγά μπαίνει όμως σε ρυθμούς κανονικής εντεκάδας. Μπαίνει. Ναι. Αλλά χθες μπορεί να ήταν πιο fit και πιο φρέσκος από τα προηγούμενα μάτς, αλλά ναι, από ουσία δεν. Λέει απλά. Και από τη στιγμή που τα εξτρέμ του Ολυμπιακού είναι μετρημένα, περιμένεις περισσότερο από αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Τώρα για τους νεοφερμένους, που έπαιξε και ο Τσικίνιο και ο Όρτα, τα συμπεράσματα δεν είναι. Ναι, θέλει λίγο χρόνο. Περιμένουμε και τα επόμενα παιχνίδια. Συμφωνούμε κύριε, συμφωνούμε. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε και παρά 25 πήγε. Να κλείσουμε. Ευχαριστούμε κύριε Νικό μας. Χαίρετε κύριε. Καλά. Τα περισσότερα το απόγευμα εδώ. Άμα γίνει καμιά μεταγραφή. Στο Τζακωμό με Νικολογιάννη. Εσύ που δεν βάζει το χέρι στη φωτιά. Καλή σας μέρα. Έλα, καλημέρα. Θα γίνουν